Αρκαδία 938. Είμαστε σήμερα εδώ στο κεντρικό καπί του Δήμου Τρίπολης, πλατεία Βαλδοτσίου. Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με την μονάδα υγείας του Δήμου Τρίπολης και ειδικά τη διευθύντρια, την κυρία Παπαγιωργάκη, διοργανώσαμε τη σημερινή ομιλία για μια ενημέρωση προς τους ηλικιωμένους μέλη του ΚΑΠΗ, τα ηλικιωμένα μέλη του ΚΑΠΗ, με θέμα οικογενειακός γιατρός, γρήπη, εμβόλια και άλλα θέματα που έχουν σχέση με υγεία. Όπως είπατε, η αίθουσα είναι γεμάτη, έχει έρθει αρκετός κόσμος. Εμείς σαν Δήμο στηρίζουμε αυτές τις διοργανώσεις γιατί είναι ενημερωτικές και όπως γνωρίζετε πλησιάζουμε στους χειμερινούς μήνες και για ότι ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει και ειδικά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πως θα πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από γρήπη και ό,τι άλλο συνεπάγεται τώρα το χειμώνα που έρχεται. Και πάλι στηρίζουμε αυτή την σημερινή διοργάνωση και ευχόμαστε να ενημερώσουμε τους φίλους μας με πάρα πολλές διοργανώσεις από τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλαμε να μας διευκρινίσετε λίγο τι είναι ακριβώς η μονάδα Τόμι. Λοιπόν, γεια σας, είμαι Κόρνερη Καλλιόπη, είμαι επισκέπτρια υγείας, εργάζομαι στα Τόμι, η οποία είναι τοπική μονάδα υγείας που στεγάζεται στο πρώην Νίκα, κέντρο υγείας, στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης. Εκεί μπορείτε να έρθετε όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, αν είστε ασφαλισμένοι ή όχι. Υπάρχει ο οικογενειακός γιατρός, η εγγραφή γίνεται πολύ απλά, με την ταυτότητά σας και το άμκα σας. Είναι μια δημόσια τομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία σκοπό έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου και την πιο με λιγότερη αναμονή σε θέματα υγείας. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Λειτουργεί πρωινές ώρες προς το παρόν, 7 με 3. Και μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε θέλει, ανεξάρτητα ηλικίας. Με την εγγραφή σας στον οικογενειακό γιατρό δεν σας δεσμεύει από τον δικό σας γιατρό, από τον αν έχετε κάποιο έξω γιατρό, απλά θα είναι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αρκαδία 938.